επόμενα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ένωσης, τον φίλο τον Νίκο Φίλτοβλου, αλλά και τον Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να βρεθούμε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Χωρίς να έχω καμία σχέση με την Κρήτη, ο Νίκος ξέρει ότι και παντρεύτηκα εδώ και βάθησε το παιδί μου εδώ. Δεν αφού το νησί αυτό και το πόλη σα. Όσον αφορά το τελευταίο σκέλο, σαφώ και η Σούπερ θα είναι αναλογό με την κοπέλα αυτή, γιατί νομίζω όλο το ποδόσφαιρο πρέπει να συνδράμει σε τέτοιε περιπτώσει σε ένα ταμείο αρρωγή. Δεν έχω πολλά περισσότερα να πω. Νομίζω ο Γιώργο Αρέσκο έτσι έχω με κάλυψε. Το ποδόσφαιρο δέχεται πραγματικά μια κριτική, ισοκριτική πολλέ φορέ θα έλεγα. Ενώ αντίθετα, νομίζω ότι έχει να επιδείξει αρκετά σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία 10 και περισσότερα χρόνια, αρχή γενομένη από την εθνική ομάδα, αλλά και από συλλόγους που διακρίνονται στην Ευρώπη. Είναι σε μια βαθιά κρίση που προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που θέλουμε είναι να τα παλεύουμε, να υπάρχει διάλογος. Διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν. Η διοίκηση δεν υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω ποτέ. Διαφωνίες μπορεί να υπάρξουν και στο μέλλον με διαφορετικές απόψεις. Εάν συζητάμε πολιτισμένα όμως όλα αυτά, λύνουν την διοίκηση περιμένουν. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ένωση για το περαιτέρω έργο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Σουπερντή. Την άλλη εβδομάδα πάω Αθήνα να πάρουμε το χρήμα. Μια και ξαναλέω για υποσχέσεις. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, συγγνώμη Δήμαρχε, το έχει πει και πρέπει να το πω. 11 με 12 σωματεία στην Ένωση Ηρακλείου είναι άστεγα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μου έχει πει επανειλημμένος ότι ναι, και μάλιστα υπάρχει από ό,τι φαντάζομαι και ο χώρος Δήμαρχε, δυτικά του Παντοτίου ή τέλος πάντων μου είπατε. Όχι, ή αλλού. Πάση περιπτώσει. Επειδή αυτό πρέπει να γίνει και επειδή έχω την υπόσχεση του Σταύρου του Αρναουτάκη, ο οποίος θα μας πει μετά κάτι, ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα βοηθήσει η περιφέρεια ένα τέτοιο γήπεδο, προκειμένου αυτές οι 10-11 ομάδες που γυρίζουν από εδώ και από εκεί να στεγαστούν. Δήμαρχε, ισχύει να το περιμένουμε. Έχουμε να υποδείξουμε και προς τον Ικανοστό και προς τις καθηγητές σε διάφορους χώρους. Θα επιλέξουμε. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Τα ακούσατε. Επειδή αύριο τελειώνει αυτή η μικρή Ολυμπιάδα, όπως ονομάζω, στο Παγκρίδιο στάδιο στις 10.30 ώρα, μια μικρή Ολυμπιάδα που φιλοξενεί 3.500 παιδιά, που το έχω ξαναπεί ότι χωρίς αυτή τη μικρή Ολυμπιάδα, χωρίς τη χορηγία του Σταύρου του Αρναουτάκη, της περιφέρειας Κρήτης, το ανάλογο να δει που κάνει ο Γιάννης Οκουράκης για το τουρνά του Δήμου, δεν θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστούμε τον Σταύρο του Αρναουτάκη. Περιμένουμε σε περίπτωση που πάρουμε το οικόπεδο Σταύρο την βοήθεια, την οικονομική, όπως μου έχει υποσχεθεί και σε μένα. Και ένα χαιρετισμό. Μην γελά. Έλα να το πει, έλα να το πει, Σταύρο. Μαθαίνω, σε παρακαλώ, ένα χαιρετισμό, ένα καλησπέρα, Σταύρο. Ένα καλησπέρα. Ισχύει η βοήθεια. Ισχύει η βοήθεια πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το έχουμε μετά από κάποιες τιμητικές σε κάποιους ανθρώπους. Ξεκινάμε την τοπική της φίλας. Ανώλη. Amen.
διότι και περιέτη στο κάλυμα των παθόνιμων, δόξα τη αγαθότητη θυσή, δόξα τη εσπλαθνία σου, δόξα τη ανεκφραστό λόγιε συγκαταβάσει. Πάσαν την ύπαρξη δεν το φόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διούργιο πρεπώς εδωμάτισας, την πίστη των όντων ετράνωσας. Ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρχονες εγώ και ορθοδόξο χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοφρίστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε το νέον εν εαυτόν της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτό